Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή από το NSTV, από το σπίτι αυτή τη φορά, όπως και τις προηγούμενες, για τους προηγούμενους μήνες. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό ρεπορτάζ συνεχίζεται. Σήμερα στην παρέα μου ο Θέμης ο Παυλόπουλος, δημοτικός σύμβουλος με τη Στροφή Νέας Μύρνης, επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Στροφή Νέας Μύρνης. Θέμη, καλησπέρα και ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη, και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω και εγώ να είστε καλά και να έχουμε την υγεία μας και να μένουμε ασφαλείς. Μέναμε σπίτι, τώρα μένουμε ασφαλείς, όπως μας λένε. Θέμη, έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Έχουν γίνει δύο δημοτικά συμβούλια. Το ένα έγινε ψηφιακά, το άλλο έγινε πρόχειρα, αν και ξέρω ότι θα το χαρακτηρίσεις διαφορετικά. Έχουμε ένα τρίμηνο λοιπόν μια σειρά πολιτικών γεγονότων μέσα σε μια υγειονομική κρίση, η οποία φαίνεται ότι έχει αντιμετωπιστεί σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό, κατά τη γνώμη μου. Τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης. Να δούμε λίγο με τα μάτια της Στροφής και με τα μάτια τα δικά σου την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης για τους νεοσμυριώτες, είτε τα φυσικά πρόσωπα, είτε τους επαγγελματίες, τους πληττόμενους, είτε τους κλειστούς. Θα πάω λοιπόν λίγο το χρόνο πίσω και θα ξεκινήσω αναγκαστικά από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο βέβαια πράγματι έχετε χαρακτηρίσει αντιδημοκρατικό. Θα συμφωνήσω και εγώ. Ένα σύντομο σχόλιο για εκείνο το τυπικό και, εν πάση περιπτώσει, κατά πολλούς απαράδεκτο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, να ξεκινήσω από τις θερμότερες ευχές μου στους όλους τους ανθρώπους που πλήττονται από την κρίση, τόσο στην υγεία τους ή στους συγγενείς, στα συγγενικά τους πρόσωπα, στους οικείους τους, όσο και τόσο και οικονομικά και κοινωνικά, γιατί αυτή η υγειονομική κρίση έχει συνέπειες και στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική ζωή των ανθρώπων, στους περιθωριοποιεί κλπ. Και κυρίως στους κατοίκους Νέας Μύρνης, που εμείς δραστηριοποιούμαστε και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Δεν εξαιρούμε τους υπόλοιπους, αλλά επειδή θα μιλήσουμε για τη Νέα Σμύρνη. Σε όρους μέτρων και αντιμετώπισης του κορονοϊού, η Νέα Σμύρνη, ο Δήμος Νέας Μύρνης, ειδικούς αρχή, δεν μας εξέπληξε ιδιαίτερα και εξηγούμε σε αυτό. Ο Δήμαρχος, όταν μας κάλεσε σε μια επιτροπή του κορονοϊού, μας είπε ότι ο Δήμος θα ακολουθήσει τις επιταγές της κυβέρνησης και μάλιστα είπε ότι αυτοί αποφασίζουν και διατάζουν και εμείς ακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε γενικώς ότι ούτε μας εξέπληξε, ούτε υπερεύει τα εσκαμμένα σε όρους οικονομικούς. Πήρε την οικονομική αυτή επιχορήγηση, την έκτακτη που προέβλεπε η ΠΝΠ, διέθεσε καθώς έπρεπε τα μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, διαμόρφωσε ένα πλαίσιο προστασίας τόσο των εργαζόμενων όσο μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, και των κατοίκων της πόλης, αλλά θεωρούμε ότι αυτά ήταν βασικά μέτρα τα οποία προτείναμε και εμείς και έπρεπε ούτως ή άλλως να γίνουν. Από εκεί και πέρα, σε όρους οικονομικούς... Συγγνώμη να σε διακόψω. Αν έχεις σταματήσει να με βλέπεις στο Skype, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ σε έχω στο πλάνο, οπότε μπορείς να συνεχίσεις να μιλάς και πηγαίνουμε κανονικά. Ωραία. Σε όρους οικονομικούς, αυτό που εγώ που ήθελα να πω είναι ότι, και δρατώμενος ευκαιρία από την ερώτησή σου σε σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο, η αλήθεια είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Μάρτη επίσης δεν μας εξέπληξε ως προς την αντιμετώπιση που έχει η Δημοτική Αρχή στις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Έδειξε με τον τρόπο αυτό, εκμεταλλεύτηκε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που του έδινε τη δυνατότητα, που έδινε στον πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και στη Δημοτική Αρχή να κάνει το Συμβούλιο Διαπεριφοράς. Το έκανε όμως με τον χειρότερο τρόπο, Δημήτρη, ενώ είχε υποσχεθεί στις δυνάμεις που τελικά συνένεσαν, έδωσαν τη συνένεσή τους, όπως και η Στροφή της Νέας Μύρνης, αντιλαμβανόμενοι τα κελεύσματα της εποχής και την κρισιμότητα της εποχής, θέλαμε να συμμετέχουν για να περάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε τη διάθεση και τη δυνατότητα συνένεσης, αλλά και κυρίως να ανακουφιστούν και να πάρθουν τα μέτρα όπως πρέπει. Η Δημοτική Αρχή ουσιαστικά μπήκε σε μια διαδικασία να κάνει, ενώ μας είχε υποσχεθεί ότι θα διαβουλευτεί σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεφώνου και θα κάνει γνωστές τις απόψεις των υπόλοιπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Αρχής, βεβαίως, που είχε φυσικά την εισήγηση, αλλά και τις δικές μας ως προς αυτές. Δεν έκανε τίποτα. Μας άφησε να περιμένουμε στο ακουστικό μας και όταν εμείς καλέσαμε με δικιά μας πρωτοβουλία
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όλος περιέργως είχε τελειώσει, είχε ολοκληρωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς μείναμε ενεοί, δεν μπορέσαμε να γνωστοποιήσουμε τις δικές μας απόψεις, μόνο γραπτός, και θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικό, υπονομεύει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου όπως το κάνει η Δημοτική Αρχή. Γι' αυτό λέω ότι δεν μας εξέπληξε. Όλο αυτό το διάστημα υπονομεύεται ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να το πούμε γιατί... λίγο πιο απλά, Θέμη. Τελικά θεωρηθήκατε απαρτία ενώ εσείς είχατε ζητήσει να συμμετέχετε στην απαρτία εάν έχετε ψηφιακή παρουσία. Αυτό καταλαβαίνω. Εμείς, όχι, όχι. Η ψηφιακή παρουσία καταρχάς δεν μας είχαν εγγυηθεί την ψηφιακή μας παρουσία. Εμείς ζητήσαμε να ενημερωνόμαστε τηλεφωνικά σε πραγματικό χρόνο από τη στιγμή που θα ξεκινούσε το Δημοτικό Συμβούλιο και με βάση το email, τι γίνεται, η περιφορά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, συνεδρίαση είναι ότι στέλνουν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντάμε σε κάθε ένα με ένα πίνακα για τις απόψεις μας, ναι ή όχι, λευκό, αν καταψηφίζουμε ή υπερψηφίζουμε ή ψηφίζουμε λευκό, και τις παρατηρήσεις μας. Αυτό όμως εμείς είχαμε πάρει τη διαβεβαίωση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε πραγματικό χρόνο θα μεταφέρεται στους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους και παρατάξεις, γιατί υπάρχει ανεξάρτητος εκείνη τη στιγμή, και θα μπορούμε να συνδίθεται οι απόψεις και ταυτόχρονα να αποφασίζουμε αρνητικά ή θετικά. Σε πραγματικό χρόνο αυτό δεν συνέβη. Φάρπαξαν με αυτόν τον τρόπο, με προφασιζόμενοι ότι θα το κάνουν, θα ανταποκριθούν σε αυτό, στο ότι θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα ενημερώνουν ταυτόχρονα και τις άλλες παρατάξεις. Υφάρπαξαν το email μας στην αρχή της συνεδρίασης, τα έβαλαν κάτω μόνοι τους τα αποφάσισαν, Γιάννης κόβει, Γιάννης μοιράζει, και πήραν τις αποφάσεις που ήθελαν χωρίς να μας δώσουν σε πραγματικό χρόνο, όπως μας είχαν υποσχεθεί, αυτή τη δυνατότητα. Και αυτό το θεωρούμε στα όρια της εξαπάτησης, για να μην πω τίποτα χειρότερο, αλλά επειδή εμείς θέλουμε να λειτουργούμε θεσμικά και θέλουμε στην πόλη μας να υπάρχει συνεννόηση για το καλό αυτής της πόλης. Εδώ δεν βρισκόμαστε εμείς ούτε για τα οφίτσια, ούτε προφανώς έχουμε επαγγελματική σχέση όπως έχουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην υπονομεύεται ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην υποτιμώνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι παρατάξεις και οι απόψεις τους. Είναι πολύ σημαντικοί. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπά τους, δεν εκπροσωπούν τα πρόσωπά τους μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπροσωπούν και ένα εκλογικό σώμα και οι παρατάξεις. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Καταλαβαίνει κάποιος, και θα έπρεπε να το καταλαβαίνουν και να έχουν την ελάχιστη ευαισθησία, τη στοιχειώδη ευαισθησία, ότι όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, υπονομεύεις τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά κυρίως υποτιμάς τους ψηφοφόρους και τους κοροϊδεύεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο σε εποχές υγειονομικής κρίσης. Πολύ, πολύ άσχημο. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Το καταγγείλαμε με ανακοίνωσή μας, όπως τα είδες, από την νομίζω ότι δημοσίευσες κι εσύ, φιλόξενα. Από εκεί πέρα τα μέτρα, κατά τη γνώμη μας, ήταν λιπέστερα και συντηρητικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, δώσε μου λίγο την ερώτηση εμένα. Είχαμε λοιπόν ένα θεσμικό όργανο, δημιουργήθηκε ένα θεσμικό όργανο για την διαχείριση της κρίσης τοπικά, το οποίο μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι σήμερα έχει κάνει 2 συσκέψεις, ενδεχομένως να έχει κάνει και κάποια ακόμα και να κάνω εγώ λάθος, ενδεχομένως και όχι, και πάρθηκε μία σειρά μέτρων οικονομικών ως προς τα δημοτικά τέλη, πέραν κάποιων στοχευμένων δράσεων που πραγματικά έκανε ο Δήμος. Πάρθηκε μία σειρά αποφάσεων ως προς τα δημοτικά τέλη, την οποία η κοινωνία, φαντάζομαι και εσείς μαζί, αποκάλεσε απλά αυτονόητη. Για να θυμίσω λίγο και τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής για τα δημοτικά τέλη, προφανώς όλοι οι χώροι οι οποίοι είχαν τραπεζοκαθίσματα και κλείσαν, έπαψαν να πληρώνουν δημοτικά τέλη για τα τραπεζοκαθίσματα, και όσες επιχειρήσεις έκλεισαν, έπαψαν να πληρώνουν δημοτικά τέλη, διότι έκλεισαν. Έχει μείνει έξω, αν μου επιτρέψεις και θα σου δώσω αμέσως το λόγο, έχει μείνει έξω το κομμάτι των επιχειρήσεων το οποίο δυσκολεύεται, δηλαδή συνεχίζει να λειτουργεί αλλά δυσκολεύεται, και φυσικά έχει μείνει και κάθε νέος Μυρνιώτης έξω από τα μέτρα, ο οποίος εν ώψη κορονοϊού έχει μείνει άνεργος. Παρακαλώ το σχολείο. Καταρχάς, εμείς σε αυτό ζητήσαμε να συμπεριληφθούν στην απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη όλοι οι επαγγελματίες της πόλης μας. Όλοι ανεξαιρέτως. Όχι μόνο οι εμπορικές χρήσεις, όχι μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης.
όλοι, είτε πληττόμενοι είτε λιγότερο πληττόμενοι, όταν βρισκόμαστε σε μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που μας ανάγκασε, δεν θυμάται κανένας μας να έχει ξαναγίνει lockdown στη χώρα, να κάνουν δηλαδή να μπούμε σε καραντίνα για 1,5 μήνα, όλοι λίγο ή πολύ θα είναι πληττόμενοι. Οπότε εμείς προτείναμε πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα να απαλλαγούν όλοι οι επαγγελματίες της πόλης που έχουν επαγγελματικό λογαριασμό, της ΔΕΗ δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, από τα δημοτικά τέλη για όλο το 2020 και όχι μόνο για, την περίοδο που πλήττεται από την υγειονομική κρίση. Γιατί εμείς πιστεύουμε... Προτείνατε, Θέμη, μηδενισμό, όταν λέμε απαλλαγή. Μηδενισμός των τελών. Μιλάμε για όλους τους επαγγελματίες της πόλης. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η υγειονομική κρίση και αυτό που φέρνει θα έχει συνέχεια ως ένα φαινόμενο αδράνειας. Έτσι, με την έννοια ότι οικονομικά θα συνεχίσει να πλήττει με τον ένα με τον άλλο τρόπο για αρκετό καιρό και μέχρι να ισορροπήσει η κατάσταση όλους μας και ιδίως οι επαγγελματίες οι οποίοι είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Άρα λοιπόν, αυτό θα ήταν η ελάχιστη υποχρέωση και το θελήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή, το ξαναλέω Δημήτρη, πέραν των πολύ βασικών πραγμάτων που έκανε, που ήταν σε σωστή κατεύθυνση γιατί τα διαβουλεύτηκε με εμάς και μπορώ να πω ότι εκεί, σε αυτή την Επιτροπή, ακούστηκαν οι απόψεις και επειδή ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από όλες τις παρατάξεις, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προτάσεις για μέτρα, θεωρώ ότι ήταν σε σωστή κατεύθυνση, πήρε αυτά τα μέτρα, αλλά αυτά είναι τα βασικά μέτρα. Από εκεί πέρα θα κληθεί. Δεν έχει τελειώσει εδώ η υποχρέωση Δημοτικής Αρχής και η ευθύνη της. Από εδώ και πέρα θα κληθεί η Δημοτική Αρχή να βοηθήσει, να συμμετάχει και να συμμετάσχει τόσο, ο ρόλος της είναι πολύ βασικός, τόσο να συμμετάσχει σε μία πίεση που πρέπει να κάνει στο κεντρικό κράτος για να ενισχυθούν οι κοινωνικές δομές, όσο και η ίδια να μπορέσει να ελαφρύνει τους πολίτες παντή τρόπο. Παρόλο που συζητάμε για το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρτίου, να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν, διότι και εγώ παρακολούθησα το ψηφιακό Δημοτικό Συμβούλιο του Απριλίου, δυστυχώς μόνο βιντεοσκοπημένα, όχι ζωντανά όπως μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα άλλα, ότι ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε στο Συμβούλιο του Μαΐου, μετά την 4η Μαΐου λοιπόν, που πλέον αυτή η σκληρή καραντίνα άρχισε να ανοίγει και να μπορούμε να κινηθούμε, ίσως κάποια παραπάνω μέτρα. Μου επιτρέπεις? Ναι, βέβαια, σαφώς. Σκέφτηκε τα ίσως κάποια παραπάνω μέτρα, αλλά δεν παρέλειψε να αυξήσει κατά 80% τις αντιμισθίες, την δική του την αντιμισθία και τα αντιμισθίες των αντιδημάρχων του. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, διότι μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που σκέπτεται, εδώ υλοποίησε και τις αυξήσεις στις αντιμισθίες τους, στα χρήματα δηλαδή που λαμβάνουν για αυτό που κάνουν. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα πολιτικό αμφέαρ, γύρεται ένα ζήτημα ηθικής, βαθιάς και όχι μόνο πολιτικής ηθικής. Είναι κάτι νόμιμο όμως, έτσι, βασίζεται σε απόφαση της κυβέρνησης, τη γνωρίζεις και εσύ, τη γνωρίζω και εγώ. Σαφώς, αλλά εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι νόμιμο, είναι και πολιτικά και κοινωνικά ηθικό. Κατανοητό. Και δεν το αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όταν εμείς θέλουμε να με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας, κάνουμε εδώ μέσα, έχουμε παρέμβαση στην πόλη χρόνια με δομές αλληλεγγύης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας χωρίς να ζητάμε τίποτα παραπάνω από την ψήφο τους, και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έρχονται για να υπηρετήσουν την πόλη, θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβές οι υπηρεσίες τους και μέσα σε αυτήν την υγειονομική κρίση κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος, νομίζουμε ότι όχι μόνο υπερβαίνουν το ρόλο τους ηθικά και πολιτικά, αλλά θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά ποια είναι η αποστολή τους και το ίδιο και ο κόσμος ο οποίος τους ψήφισε, γιατί πρέπει να γνωρίζει. Να θυμίσουμε σε όσους μας βλέπουν, και το βάζω εγώ αυτό προς τη θέμενη αξία, ότι η Νέα Σμύρνη έχει πλεονασματικό προϋπολογισμό στα δημοτικά τέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έξοδα των αντίστοιχων δημοτικών τελών. Οπότε υπάρχει ένα περιθώριο ή για μείωση είτε για βελτίωση των υπηρεσιών. Όπως επίσης ότι και το ταμείο, το πλεόνασμα του Δήμου Νέας Σμύρνης, νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα ύψος γύρω στα 6 ή 7 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν η Νέα Σμύρνη έχει στη φαρέτρα της εκείνα τα όπλα,
τα οποία θα κρίνει, για μένα θα έπρεπε ήδη να έχει κρίνει, πώς θα χρησιμοποιήσει σε όφελος των πολιτών. Θέμη, ας φύγουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Μαρτίου. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, δεν ξέρω τι άλλο θέλεις για εκείνη την περίοδο, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα, σε ευχαριστώ Δημήτρη, θα ήθελα σε αυτό να συμπληρώσω ότι εμείς θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα, δεν είναι μόνο αυτή η περίοδος, από εδώ και πέρα θα πρέπει και επειδή ακριβώς εδράζεται η αιτία σε αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και του lockdown, της καραντίνας, θα πρέπει από εδώ και πέρα να ενισχύσει, να βρει τους πόρους και να τους διαθέσει σε επαγγελματικές τάξεις οι οποίες πλήττονται. Για παράδειγμα, έχουμε το κίνημα των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή που ασκεί μια πίεση κεντρικά και δικαίως να πρέπει να στηριχθεί. Και εμείς εδώ, που είμαστε μια πόλη η οποία έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και προβλέφθηκε ένα κονδύλι 70.000 ευρώ για το να περάσει από το πολιτιστικό οργανισμό για τον αγώνα δρόμου τον νυχτερινό, θα μπορούσε αυτά τα 70 χιλιάρικα να τα δώσει κατά τόπους. Εμείς ως Τροφή Νέας Μύρνης έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται «Η τέχνη ταξιδεύει στην πόλη» και ακριβώς επειδή μιλά για κατά τόπους δράσεις, η Νέα Σμύρνη έχει πλατείες και ελεύθερους χώρους που μπορούν να, και μάλιστα διάσπαρτους μέσα στον αστικό της, οικιστικό της ιστό, θα μπορούσε να κάνει active, τα οποία δράσεις μάλλον πολιτιστικές, οι οποίες να μην ενθαρρύνουν φυσικά το συγχρονισμό, το συγχρονισμό, και ταυτόχρονα να δώσει ένα μεροκάματο, να δώσει μια ανάσα στους ανθρώπους της τέχνης και όχι μόνο, και του αθλητισμού με αναβίωση παλιών παιχνιδιών. Τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν στα σχολεία, άρα είναι πολύ μικρή η δυνατότητα, η μετάδοση του ιού στα παιδιά, άρα θα μπορούσε αντίστοιχα μέτρα, αν λαμβάνονταν τα αντίστοιχα μέτρα, να γίνουν και αυτά και να ενισχυθούν τόσο οι γυμναστές, οι καλλιτέχνες και πολλές άλλες δράσεις. Έχουμε εμείς προτάσεις, δεν κληθήκαμε φυσικά ποτέ να πούμε, ελπίζουμε να το κάνουν από εδώ και πέρα στη Δημοτική Αρχή, κρατάμε μικρό καλάθι βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ως προς το κομμάτι που πανελλαδικά δεν έχει ακουμπήσει κανένας, τα δημοτικά τέλη των κατοικιών, και με δεδομένο ότι σήμερα που μιλάμε, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις. Έχω διαβάσει κάποιες προτάσεις από τον Γιάννη Τοφραγκούλη, την πόλη ανάποδα. Δεν έχω δει κάτι δικό σας αναλυτικό, μπορεί να μου διέφυγε. Και έχω δει και μία αρκετά τεκμηριωμένη πρόταση από τον Γιώργο τον Κουτελάκη και την ποιότητα ζωής. Θέλω να μου πεις εάν σαν Στροφή Νέα Σμύρνης, επί της αρχής καταρχήν, προτείνεται κάποια μείωση οριζόντια στα δημοτικά τέλη των κατοικιών, κατοικίες στις οποίες μπορεί να μένουν άνθρωποι που ήταν άνεργοι ή νέοι άνεργοι. Λοιπόν, εμείς δεν θα μπω εγώ να σχολιάσω τις προτάσεις. Έχω διαβάσει τις προτάσεις. Δεν θα μπω να σχολιάσω. Εμείς καταρχάς κάναμε τις προτάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν πολύ συγκεκριμένες. Μιλήσαμε λοιπόν, η πρώτη πρόταση ήταν αυτή για απαλλαγή όλων των επαγγελματικών λογαριασμών στη ΔΕΗ, όλων των επαγγελματιών της πόλης για όλο το 2020. Για τη γενική κατοικία, αγαπητέ Δημήτρη, εμείς ήμασταν αυτοί που κάναμε την πρόταση για μείωση οριζόντια 10% στη γενική κατοικία τον Νοέμβριο και όχι για μόνο για συνθήκες υγειονομικές, ούτε άπαξ. Από εδώ και στο εξής. Άρα αυτή η πρόταση, επειδή διαμορφώθηκε και συμφώνησε όλη η αντιπολίτευση, διαμορφώθηκε κυρίως από εμάς, αυτή παραμένει. Και όχι μόνο για μια υγειονομική κρίση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, με συγχωρείς, που δεν εκπροσωπείται, για να μην αδικήσω την πόλη ανάποδα, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι κάναμε προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση και αυτές ακριβώς που λέω τώρα και σε σένα και είναι και στη δημόσια σφαίρα. Αυτό είναι το ένα. Προτάσεις για τη μετά κρίση, μάλλον για την αμυγός, για τον πυρήνα της κρίσης εποχή, για τα οικονομικά, για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει, αυτό ανέλησα πριν και σε σχέση με την ενίσχυση των επαγγελματικών τάξεων, αλλά και στη διεκδίκηση του θεσμικού, να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Θέμη, πρακτικά εκτός από εκείνο το 10% το οποίο ήταν το Νοέμβριο σε μια άλλη οικονομική κατάσταση, εν μέσω αυτής της υγειονομικής κρίσης, δεν έχετε καταθέσει κάποια πρόταση για μεγαλύτερη μείωση των δημοτικών τελών?
Όχι. Εμείς Για θεωρούμε, ατομικατοικιών πάντα μιλάω. εμείς θεωρούμε, Δημήτρη, ότι τα δημοτικά τέλη είναι ψηλά στη Νέα Σμύρνη. Έχουμε κάνει μια κοστολογημένη πρόταση, η οποία παραμένει ανεξαρτήτως υγειονομικής κρίσης, ακόμα περισσότερο τώρα που υπάρχει υγειονομική κρίση, θέλουμε να εφαρμοστεί και καλούμε το Δήμο να την υιοθετήσει. Πάντα στο 10% όμως. 10% ακριβώς, 10%. Προσέξτε, εγώ αντιλαμβάνομαι τις φωνές των συνυποψηφίων, μάλλον των συναδέλφων μου της αντιπολίτευσης και των παρατάξεων των καθόλου σεβαστών και σεπτών, ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, ένα μπαράζ εμπροστοβαρών μέτρων. Το θέμα είναι αυτά τα μέτρα να είναι κοστολογημένα. Οι Δήμοι θα δεχθούν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη πίεση, θα κληθούν να παίξουν ένα ρόλο και πρέπει να τον παίξουν, τον οποίο θα πρέπει να παίξει το κεντρικό κράτος, και άρα ήδη θα πρέπει να κινηθούν στο να πάρουν έκτακτους πόρους. Μαθαίνουμε τώρα, επειδή είμαι μέλος της ΚΕΔΕ, ότι αυτό θα γίνει, θα πάρουν κάποιους πόρους νωρίτερα, αλλά όχι έκτακτους, τους ήδη προγραμματισμένους θα τους πάρουν νωρίτερα, άρα αυτό είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση. Για να μην ο Δήμος έχει ταμιακά διαθέσιμα, αλλά οι προτάσεις παράλληλα θα πρέπει να είναι κοστολογημένες. Εμείς έχουμε κοστολογήσει για να μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή λειτουργία των Δήμων, του Δήμου. Το 10% μείωση, την απαλλαγή όλων των επαγγελματιών και τις δράσεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα, και εφόσον έχουμε πλήρως τα στοιχεία μπροστά μας, σε βάθος στον επόμενο χρόνο, το 2020 δηλαδή, σε βάθος 6 μήνου, 7 μήνου. Αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή είδα όλα τα μέτρα και δεν θέλω να σχολιάσω, αλλά πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος να είναι υπεύθυνος και να είναι κοστολογημένος. Αυτά τα μέτρα εγώ που διάβασα προσωπικά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Αν λέμε για τα μέτρα από την ποιότητα ζωής, είναι 2,5 εκατομμύρια από αναπροσαρμογή προϋπολογισμού και 3 εκατομμύρια απευθείας από το Ταμείο του Δήμου, απλωμένα σε 2 προϋπολογισμούς. Μάλιστα. Άρα σε ένα έτος, Μάιο-Μάιο. Αν βάλετε τα ταμιακά διαθέσιμα, όμως είπα δεν θα σχολιάσω, αν βάλετε τα ταμιακά διαθέσιμα και τις υποχρεώσεις που έχουμε από τις δικαστικές εκκρεμότητες, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Προσωπική γνώμη, εμείς έχουμε μια επεξεργασμένη πρόταση, την έχουμε πει, σε σχέση με τι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Από εκεί πέρα, ο Δήμος θα πρέπει να ενισχύσει τις κοινωνικές δομές. Θα πρέπει να δώσει ό,τι χρήματα έχει. Ως δημότης, δεν είναι η ώρα πλέον ο Δήμος να αρχίσει να επιστρέφει στους δημότες από τα χρήματα των δημοτών? Δεν είναι δηλαδή η μοναδική στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας με τα πολεμικά, που οι δημότες δικαιούνται πίσω χρήματα από το δημόσιο ταμείο τους. Οριζόντια. Ξεκάθαρα, σωστά το θέτεις, δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό που λες, ούτε εγώ. Εγώ μιλάω για μια δέσμη μέτρων, μιλάμε για μια δέσμη μέτρων η οποία θα είναι κοστολογημένη, θα έχει βιωσιμότητα το Ταμείο του Δήμου και το οποίο θα ενισχύει κυρίως τις κοινωνικές δομές, αλλά θα πρωτοστατεί στην ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και στη διεκδίκηση από το κεντρικό κράτος πόρων, για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να μην εξαφανιστεί. Το ξαναλέω, θα δεχθεί πολύ μεγάλη, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος, υπάρχουν πόροι, θεωρούμε ότι μπορεί να διατεθούν, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις μέσα στην πόλη μας, και γι' αυτό θα πρέπει ο Δήμαρχος να πρωτοστατήσει. Έχει ευθύνη ο Δήμαρχος. Θα πρέπει να, επειδή υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας, το περιέγραψα πριν, υπάρχει με το εξαφορμής του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε διαπεριφοράς, όπως υπάρχει και μια έλλειψη διάθεσης, όχι, μια έλλειψη συνένεσης, μια έλλειψη διάθεσης συνεργασίας. Και το έχουμε δει όλο αυτό το 8 μήνο στη νέα δημοτική θητεία. Θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ο Δήμαρχος και να κάνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, έτσι ώστε να βάλουμε κάτω τις απόψεις μας και να μην διαγωνιζόμαστε για το ποιος θα κάνει, να μην υπερθεματίζουμε για το ποιος θα κάνει την πιο καλή
οικονομική μελέτη για τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά κανέναν και δεν βοηθά και τη βιωσιμότητα των ταμιακών διαθεσίμων, αλλά δεν βοηθά και τους ίδιους τους πολίτες. Γιατί αν γίνεται ως εν είδη πυροτεχνήματος, με χαρακτήρα πυροτεχνήματος, στο τέλος δεν θα γίνει και αποδεκτό. Δεν θα νικήσει ιδεολογικά. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται συντεταγμένες προτάσεις με βάση τα στοιχεία και τις ανάγκες των πολιτών. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για περισσότερες προσλήψεις και ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος. Αυτά όμως πρέπει να γίνονται συντεταγμένα και ανοιχτά. Ακούγοντας κάποιος την συνέντευξή μας τώρα, σου κάνω την υποθετική ερώτηση ότι αύριο το πρωί σε βλέπει στον δρόμο και σου λέει: «Κύριε Παυλόπουλε, εγώ έχω 60 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Εχθές το βράδυ πρότεινες 10% μείωση των δημοτικών τελών, δηλαδή να μου κόψουν 6 ευρώ το μήνα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Τι απαντάς λοιπόν σε αυτό το 6 ευρώ το μήνα σε ένα νέο άνεργο, ο οποίος μπορεί να σου πει γιατί όχι 60 ευρώ το μήνα για 3-4 μήνες αφού υπάρχει ταμείο και να το ξαναδούμε μετά λίγο να ανεβαίνει. Ο πολίτης δεν ξέρει ούτε την πρόταση της ποιότητας ζωής, δεν τον ενδιαφέρει ποιος την έβγαλε πρώτος, αν είναι καλύτερα κοστολογημένη, δεν θέλει να ξέρει ούτε την πρόταση της πόλης ανάποδα, δεν θέλει να ξέρει ούτε την πρόταση της τροφής. Ο πολίτης θέλει αυτή την περίοδο σημαντική μείωση ως προς την αγοραστική της αξία στην τσέπη του». Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτοί που είναι δικαιούχοι των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη αυτοδίκαια. Άρα επειδή το ανέφερες και πριν, αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιβαρύνονται με δημοτικά τέλη. Άρα αυτό, επειδή το γνωρίζουμε καλά, δεν μπαίνουμε καθόλου στην συζήτηση να το, δεν μπήκα και πριν καθόλου, το θεωρούμε δεδομένο, δεν μπήκα καθόλου στη συζήτηση να το αναφέρω, διότι αυτοί είναι ήδη απαλλαγμένοι από τα δημοτικά τέλη. Ήταν και είναι. Ήταν και είναι απαλλαγμένοι από τα δημοτικά τέλη. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο τα τέλη συζήτηση, παρότι εμείς ήμασταν αυτή η δύναμη και είμαστε αυτή η δύναμη η οποία μιλάει για μείωση των δημοτικών τελών στην βάση που δεν θα διαταράσσονται τα ανταποδοτικά ωφέλη για τους δημότες και τα ταμιακά διαθέσιμα και παράλληλα μιλάμε για ενίσχυση των κοινωνικών δομών από κεντρικά. Επειδή οι Δήμοι δέχονται, γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να αντιληφθεί το κεντρικό κράτος και αυτή εδώ η κυβέρνηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος, έχει πολύ μεγάλες ανάγκες και θα πρέπει να ενισχύσει τους Δήμους με οποιονδήποτε χρηστό τρόπο μπορεί. Γιατί δεν είναι ιδιαίτερα πάρα πολλά τα χρήματα και τα ΚΑΠ τα οποία παίρνει. Αυξήθηκαν λίγο στην προηγούμενη χρονιά και στις προηγούμενες ώρες, πολύ λίγο, μετά από αυτό το τσουνάμι που έφερε το μνημόνιο μείωσης των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Εμείς λέμε τώρα, λοιπόν, ότι ο ρόλος του Δήμου είναι διεκδικητικός, ανεξαρτήτως, και όλες οι παρατάξεις πρέπει να συνενέσουν στη διεκδίκηση αυτών των κονδυλίων και ταυτόχρονα, ανάλογα με τις δυνατότητές του, ο κάθε Δήμος, να μπορεί, συνθέτοντας όλες τις απόψεις και τις δυνάμεις και όχι ναρκισιστικά να λειτουργεί, να τις απορρίπτει και να λειτουργεί αφεαυτού, να μπορέσει να συνθέσει αυτές τις προτάσεις στη βάση της εξυπηρέτησης των πολιτών, του ανταποδοτικού ωφέλους και να προσέξει και να έχει και ένα πρόσημο βιωσιμότητας της δικής του λειτουργίας. Ωραία. Αυτό είναι. Ας φύγουμε λίγο από το Συμβούλιο του Μαρτίου, ας φύγουμε και από την άποψή σας για τα δημοτικά τέλη. Την κατάλαβα, ήσουν αρκετά εμπεριστατωμένος, ήσουν και αρκετά ποσοτικός και κράτησα αρκετά πράγματα. Πάμε στο Συμβούλιο του Απριλίου, το οποίο επιτέλους κατάφερε η Δημοτική Αρχή να στήσει ψηφιακά, και ξαναλέω, δεν μπορούσαμε να το δούμε ζωντανό, το είδαμε μόνο μαγνητοσκοπημένο. Οι ιδιαιτερότητες του Συμβουλίου του Απριλίου ποιες ήταν, δεδομένου ότι κατατέθηκαν πλέον και προτάσεις συγκεκριμένες οικονομικές από την αντιπολίτευση? Οι ιδιαιτερότητες ήταν, η πρώτη και καλύτερη ήταν ότι έφερε τρεις αναμορφώσεις προϋπολογισμού. Οι δύο ήταν στα πλαίσια των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, οι δύο αναμορφώσεις, η τρίτη και η τέταρτη, έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά που συζητήσαμε πριν. Και η πέμπτη είχε αυτή που παραλίγο να καταψηφιστεί. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ισοψήφισε η πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού και πάλι πέρασε
με τη διπλή ψήφο του Προέδρου. Αυτή περιείχε αυτή την αύξηση του κατά 80% των αντιμισθιών των δημάρχων, αλλά κυρίως δεν είναι αυτό, Δημήτρη, περιείχε τη μείωση της ενίσχυσης, της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, και δεν καταλάβαμε γιατί. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι οξύμορο, μέσα σε μια υγειονομική κρίση μειώνεται η βοήθεια στο σπίτι, αλλά αυξάνονται οι αντιμισθίες των δημάρχων και των αντιδημάρχων. Δηλαδή, του δημάρχου, συγγνώμη, και των αντιδημάρχων. Αν αυτό πραγματικά δεν είναι ακροβασία, δεν είναι ανάλγητο πολιτικά και κοινωνικά, αυτό το χαρακτηριστικό είχε. Τα υπόλοιπα θέματα δεν καταφέραμε το 8ο θέμα να το συζητήσουμε, το οποίο είχε να κάνει με την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, στην οποία η Νέα Σμύρνη είναι ουραγός, γιατί δεν έχει ακόμα χωροθετήσει τα νήπια τα οποία θα πάνε, τους χώρους, τα κέλυφη που θα πάνε οι μικροί μας μαθητές, τα μικρά μας τα νήπια. Εκεί μετά από 4 ώρες πληροφορηθήκαμε ότι θα πέσει το σύστημα και διακόπηκε η συνεδρίαση χωρίς να καταλάβουμε το λόγο. Αυτή ήταν κυρίως η εικόνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς επίσης το πολύ σημαντικότερο, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η αντιπολίτευση είχε μια μικρή νίκη, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη σημειολογία για την κοπή των δέντρων σε αυτή την ανάπλαση που έφερε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή της Εφέσου και της Πλαστήρα, αν δεν κάνω λάθος, που είναι εντάσσεται στο σχέδιο των ΟΧΕ, των ολοκληρωμένων χωρικών σχεδίων. Ο εργολάβος ζήτησε μέσω του Δημάρχου, μέσω της εισήγησης αυτής, να κόψει 17 δέντρα και φυσικά η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Ήμασταν παρόντες και παρούσες εκεί όλοι και όλες οι δημοτικοί σύμβουλοι και καταψηφίσαμε 21-20, και ευτυχώς αυτό το θέμα δεν πέρασε. Δεν έχουμε όμως καμία αμφιβολία ότι δεν θα ξαναέρθει. Θα ξαναέρθει το θέμα. Η πρώτη φορά που η αντιπολίτευση παίρνει πολιτική νίκη, αν θέλεις, απέναντι στην εισήγηση του Δημάρχου. Είναι μια πολιτική νίκη πολύ μεγάλης σημειολογίας και στέλνει ένα μήνυμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, στη σύμπραξη και στους ανθρώπους που συνθέτουν αυτήν την διοίκηση, τη σημερινή, ότι θα μας βρίσκουν απέναντι σε ό,τι έχει πολιτικό πρόσημο ό,τι υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και χαλά την εικόνα της πόλης μας, του αστικού μας τοπίου. Θα μας δουν απέναντι. Και όχι μόνο. Να προχωρήσω λίγο στο θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε και δεν ψηφίστηκε, το θέμα της προσχολικής, της θέσης, εν πάση περιπτώσει, των χώρων που θα στεγαστούν τα μικρά παιδιά της προσχολικής. Φαντάζομαι ότι θα ήσασταν αρνητικοί στην εισήγηση και αν ναι, έχετε κάποια αντιπρόταση? Εμείς θα κάνουμε, καταρχάς, έχουμε άποψη, θα κάνουμε την πρότασή μας ολοκληρωμένα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και όποτε γίνει. Εμείς είμαστε, καταρχάς, αναφανδόν υπέρ να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή γενικώς και ιδίως στη Νέα Σμύρνη, και πιστεύουμε ότι έχει καθυστερήσει πολύ με ευθύνη του Δήμου και των προηγούμενων διοικήσεων. Άρα, λοιπόν, αυτό, γιατί υπάρχουν δυνάμεις που δεν είναι σύμφωνες, απλά το ψελίζουν δεξιά-αριστερά, αλλά επισήμως δεν το λένε. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Ένα δεύτερο, εμείς θεωρούμε ότι όπως έχει έρθει η πρόταση, έχει έρθει για άλλη μια φορά πρόχειρα. Και άρα πιστεύουμε, και μάλιστα με έναν τρόπο έρχεται να... Τι να πει? Να πει ότι εγώ θέλω να λύσω πάρα πολύ γρήγορα το ζήτημα, ψηφίστε το, παιδιά, τώρα, με λιώμενα ελαφρού τύπου, που είμαστε πραγματικά εκ διαμέτρου αντίθετοι με αυτή την προοπτική. Και άρα εμείς θα θέλαμε, χωρίς να θέλω να εκφράσω το υπέρ ή κατά, θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να έρθει μια εισήγηση η οποία να είναι πολύ καλά οργανωμένη και να λέει μετά τα 4 χρόνια, γιατί αυτό που θα ψηφίσουμε, αν το ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ισχύει για 4 χρόνια. Μετά ο Δήμος θα πρέπει, με τις ελαφρές κατασκευές λιώμενες, μετά θα πρέπει να βρει χώρους, να είναι σταθεροί οι χώροι και μόνιμοι. Άρα, λοιπόν, αυτό θα πρέπει να έρθει καλύτερα. Και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει μια διαπαραδοσιακή επιτροπή. Εμείς έχουμε συναντηθεί με όλους τους φορείς.
Αυτή ήταν δική μας πρόταση να γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή. Αν δείτε και στην ανακοίνωση της Ένωσης των Δασκάλων της Πρωτοβάθμιας, Χρυσόστομο Σμύρνης, έτσι είναι η ονομασία του, υιοθετείται αυτή η πρόταση που είχαμε κάνει τότε στον κύκλο συνομιλιών, που είχε κάνει με τις πολιτικές δυνάμεις, και θα εμείνουμε σε αυτή την άποψη. Θα εμείνουμε στην συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής. Αλλιώς δεν θα είμαστε θετικοί σε αυτή την προοπτική, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εμείς θέλουμε... Καταλάβω λίγο καλύτερα την προσέγγιση σας. Είστε θετικοί στα προκάτ? Όχι, είμαστε αρνητικοί στα λιόμενα, ελαφρού τύπου. Αλλά αυτό δεν είναι... Προσωρινά είστε αρνητικοί στα λιόμενα. Λοιπόν. Είμαστε αρνητικοί στα προκάτ. Βεβαίως, έστω και προσωρινά, διότι τα παιδιά μας δεν μπορεί να στεγάζονται σε τέτοιου είδους κλουβιά, όταν η Νέα Σμύρνη έχει τόσα ταμιακά διαθέσιμα και όταν έχει ο ίδιος, αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Θα έλεγα οι ίδιοι να πάνε, να κάτσουν εκεί, να τους τρώει τα γιάζι ή η ζέστη, για να δούμε, θα μπορέσουν να αντέξουν σε αυτό το τύπο τα λιόμενα. Ούτε βαρέως τύπου δεν έφεραν. Κατανοητό. Και αυτό για 4 χρόνια. Προφανώς και δεν μπορεί να είμαστε υπέρ αυτής της προοπτικής, αλλά εμείς λέμε ότι όριμα πρέπει επιτέλους να αρθούν. Βλέπετε ότι όλα συνδέονται. Πρέπει να αρθεί η Δημοτική Αρχή, να αφήσει τη διαχειριστική λογική, να αφήσει τον αρκισισμό, να σταματάει να αυξάνει τις αντιμισθίες του, τις αντιμισθίες και τις απευθείας, και να σταματήσει τις απευθείας αναθέσεις και να προχωρήσει σε πολιτική συνένεση. Δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο να κάνει, να προχωράει σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εσύ με έχεις ακούσει και live, Δημήτρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακόμα περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να το είχε κάνει ήδη. Πολύ περισσότερο σε μια υγειονομική κρίση αυτού του τύπου. Που ήρθε για να μείνει. Δύο θεματάκια πριν κλείσουμε. Σοβαρά και τα δύο. Το ένα ιδιαίτερα σοβαρό. Εδώ και περίπου ένα μήνα, τα δύο μεγάλα σωματεία της Νέας Σμύρνης, ο Πανιώνιος και ο Μήλωνας, έχουν στείλει μια κοινή επιστολή στην Δημοτική Αρχή στα πλαίσια των επιχορηγήσεων και έχουν ζητήσει, λόγω της υγειονομικής κρίσης και με δεδομένο ότι, όπως ξέρεις και εσύ, οι ακαδημίες τους, που είναι και η μεγάλη πηγή των εσόδων τους, αλλά και για το Μήλωνα το τένις, είναι κλειστά, έχουν ζητήσει μια, να το πούμε, προκαταβολή από την επιχορήγηση. Οι επιχορηγήσεις συνήθως έρχονται αρκετά αργά μέσα στο χρόνο και η εκταμίευσή τους είναι ίσως Νοέμβριο ή Οκτώβριο. Δεν είδαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το είδαμε μόνο του, δηλαδή, ως προς τα δύο σωματεία. Και ο Δήμαρχος, άκουσα και εγώ, ότι δεσμεύτηκε να το φέρει το Μάιο. Πιστεύεις ότι αυτό το θέμα θα μπορούσε να έρθει μόνο του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα σωματεία να έρθουν στο επόμενο? Και φυσικά, ποια είναι η άποψή σου, αν πρέπει να γίνει ή όχι? Καταρχάς να πω ότι εμείς έχουμε πολύ καλή διαλεκτική σχέση με τα σωματεία της πόλης. Θεωρούμε ότι είναι κύτταρα συνέβρεσης, κοινωνικοποίησης, πέραν όλων των αθλητικών ευεργετημάτων που παράγουν. Δεν το συζητάμε καθόλου. Είδα και μια επιστολή που έκανε ο Μήλωνας, ο Πανιώνιος, ο Πανελλήνιος και ο Απόλλωνας, που είναι ιστορικά σωματεία, στο Γενικό Γραμματέα. Ελπίζω εκεί να βρουν Βίκο ΑΟΤΑ, γιατί από ό,τι φαίνεται στο Δήμο δεν βρίσκουν Βίκο ΑΟΤΑ. Εμείς έχουμε μιλήσει με τους φορείς αυτούς, με τα σωματεία, και τους έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι θελήσουν. Προφανώς θα υπάρξει και από εμάς πολιτική πίεση, και υπάρχει ήδη, για να πάρουν την επιχορήγησή τους. Είναι το Σεπτέμβρη η επιχορήγηση, να την πάρουν τώρα. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν είχαν Βίκο ΑΟΤΑ μέχρι σήμερα. Προφανώς, επειδή βλέπουν ότι κάνουν διάφορες κινήσεις, και πολύ καλά κάνουν τα σωματεία, γιατί έχουν τρομερή ανάγκη. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο την ιστορικότητα των σωματείων, αλλά το τι μελιγενέστε και με τα παιδιά μας και με τις κοινωνίες μας, και σε αυτά τα αθλητικά σωματεία παίζουν ένα πολύ γόνιμο, πολύ επικοδομητικό και πολύ, πραγματικά ένα πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο. Μακάρι να το φέρει ο Δήμαρχος και να φέρει μια έκτακτη επιχορήγηση, και δεν παθαίνει και τίποτα να δώσει και κάποια χρήματα παραπάνω σε αυτά τα σωματεία, τα οποία τον έχουν στηρίξει με τις ιδιόκτησες εγκαταστάσεις τους και σταθεροδιακοπές και δεξιά-αριστερά. Δεν αφήνει πάντως καθόλου καλή γεύση τα δύο μεγάλα σωματεία να έχουν ζητήσει κάτι από το Δήμο Νέας Σμύρνης το Μάρτιο, και αυτό το κάτι να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το Μάιο. Θέλω να το βάλω και σε μια χρονική σειρά, γιατί η ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι συνάρτηση του χρόνου.
Ας φύγουμε και από αυτό. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Είδαμε και οι δύο, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, είδαμε τον πολιτιστικό οργανισμό να ακυρώνει μία δράση, που φυσικά ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να ακυρωθεί, το Night Run, το οποίο θα γινόταν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Εν πάση περιπτώσει, ήταν προγραμματισμένο, πέρασε και από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά δεν έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευτυχώς, γιατί θα είχαμε άλλου είδους σχόλια. Είδαμε σήμερα ότι στην 9 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, ετοιμάζεται μία συναυλία ηχητική με μία σειρά μεγαφώνων στην Νέα Σμύρνη. Αφιερώμα στο συγχωρημένο το Λαβέντι Μαχαιρίτσα, εκκρεμεί η έγκριση της οικογένειας. Σχολίασε μου λίγο τη συγκεκριμένη δράση. Καταρχάς, θεσμικά και πολιτικά, αυτή η δράση γίνεται με απευθείας ανάθεση. Όπως ούτε καν, βέβαια, ούτε καν και έρχεται να συναντήσει, Δημήτρη, και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, στις οποίες η ΠΝΠ, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, σε έδινε δυνατότητα να κάνουν απευθείας αναθέσεις για ποσά μεγαλύτερα των 24-25.000 που έχουν το δικαίωμα, ακριβώς λόγω αυτού του έκτακτου της περίστασης. Και το έκαναν φυσικά. Και για πολιτιστικά θέματα ή μόνο για υγειονομικά? Μα μόνο για υγειονομικά, αλλά λέω ότι η αντίληψη δεν αλλάζει και την τίμησαν δεόντως τώρα που βρήκαμε παπά. Αυτό λέω. Η ίδια αντίληψη επικρατεί εγκάρσια και στις υπόλοιπες και στις υπόλοιπες διοικητικές μορφές, όπως αυτή του πολιτισμού. Ξαφνικά ενημερωθήκαμε, χωρίς να έχει διαβουλευτεί, ότι ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού έκανε αυτή τη δράση. Εγώ δεν θα πω ότι είναι καλή ή κακή. Θα πω ότι η διαδικασία από μόνη της είναι προβληματική. Γιατί πάλι. Εμένα μου αρέσει η δράση. Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό. Προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, να αναταθεί και λίγο το ηθικό των ανθρώπων. Αλίμονο. Και ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας είναι καθόλου. Ο Μαχαιρίτσας αγαπητός και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μαζί με αυτό, όπως είπα και στην αρχή της συνέντευξής μας, Δημήτρη, θα έπρεπε να έχει μια σειρά από δράσεις. Είναι ελάχιστο αυτό που κάνει ο πολιτικός οργανισμός και μάλλον κοντόφθαλμο. Γιατί βλέπει μόνο το σήμερα. Θα πρέπει να στηρίξει τους τοπικούς καλλιτέχνες της πόλης μας και να μπορέσει να βρει, να κάτσει με όλες τις δυνάμεις, να του προτείνουν όλοι γνωριζόμαστε. Και τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να παράγουν πολιτισμό σε αυτές τις συνθήκες, αλλά και τους τρόπους. Και αυτό δεν έγινε και αυτό έρχεται, όπως είπαμε, να ακολουθήσει αυτή την αντίληψη και που έχει γενικώς ο Δήμος και ο πολιτιστικός οργανισμός με τις απευθείας αναθέσεις. Αυτό. Εδώ να θυμίσουμε πριν κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω ότι ο πολιτιστικός οργανισμός έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ελαστικών εξόδων και δυστυχώς ο πολιτισμός λόγω της υγειονομικής κρίσης έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Ο πολιτιστικός μας οργανισμός θα είχε πάρα πολλές δράσεις. Δράσεις οι οποίες είναι λίγο πολύ γνωστές, άλλες είναι μεγάλης εμβέλειας, άλλες μικρότερης εμβέλειας, που σημαίνει ότι στον πολιτιστικό οργανισμό αυτό το τρίμηνο πρέπει να περισσεύει πολύ μεγάλο κομμάτι των εξόδων του. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει αυτό. Σε μια άλλη περίπτωση όμως, για να επανέλθω και πριν κλείσω, θα ήθελα να πω τρία πράγματα. Δημήτρη, εγώ θα κλείσω και με δύο πράγματα. Και το ένα είναι ότι αυτό που περιγράφουμε και συζητάμε είναι αντίληψη, είναι πολιτική στάση και από πίσω κρύβονται πολιτικές, τακτικές και πολιτικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, πέρασε προχθές στο νομικό πρόσωπο των παιδικών σταθμών ένας κανονισμός για τις αιτήσεις των παιδιών που θα φιλοξενηθούν, για τα τροφεία, για τα κριτήρια και όλα αυτά, τα οποία κριτήρια εν μέσω υγειονομικής κρίσης έγιναν πολύ πιο δυσχεροί για τα άτομα με αναπηρία και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Μοροδοτούνται χαμηλότερα από ό,τι στον προηγούμενο κανονισμό. Βεβαίως, δεν θέλησαν να το συζητήσουν, τον πέρασαν επειδή είχαν την πλειοψηφία με σιδηρά πειθαρχία και εμείς θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέμε όμως ότι όταν εμείς καταθέτουμε θεσμικά εμπεριστατωμένες προτάσεις, αυτές δεν γίνονται αποδεκτές και δημοσίως λέω σε εσένα που μας δίνεις ευγενικά το βήμα ότι αυτό είναι θέμα πολιτικής αντίληψης. Ότι όσο και να το συζητάμε, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιληφθούν πού ακριβώς, σε τι ακριβώς, σε ποιο ακριβώς περιβάλλον πολιτεύονται και διοικούν, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να το κάνουν, αλλά ιδίως ώρα, δεν θα έχουν δεν θα προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες και τα αποτελέσματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Εμείς, κλείνοντας,
Ως παράταξη, θέλω να πω ότι έχουμε κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά σε σχέση τόσο και με την παρουσία μας σε όλους αυτούς τους θεσμούς, όσο και με την παρουσία μας στην πόλη, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με επιτροπές αλληλεγγύης και με την διαθεσιμότητά μας στην κοινωνία, στο πεδίο πραγματικά. Είμαι πολύ υπερήφανος και πολύ ευχαριστημένος ότι μέσα στις συνθήκες κρίσης η δική μας παράταξη, τα μέλη της παράταξής μας, όπου μπόρεσαν ανώνυμα, με αυτοθυσία, πραγματικά συνέβαλαν με πολύ θετικό και γόνιμο τρόπο, και ταυτόχρονα βοηθούν και όλη τη λειτουργία αυτής της παράταξης για να μπορεί να ελέγχει την εξουσία και να βοηθάει αυτή την εξουσία που συζητάμε, που έχει αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά, και να βοηθάμε τους πολίτες. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια για το ότι είναι συνοδοιπόροι μου. Θέμη, δεν έχω κάτι άλλο. Αν δεν θέλεις να προσθέσεις και εσύ κάτι, να σε ευχαριστήσω. Σε ευχαριστώ για τα 45 λεπτά που κουβεντιάσαμε. Την επόμενη φορά να τα πούμε διαζώσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο να καταφέρει τελικά να γίνει στον φυσικό του χώρο, να έχουμε όσο γίνεται αυτό το χαμήλωμα της καμπύλης που τόσο πολύ επιζητάμε στα νοσοκομεία, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους ασθενείς και να επανέλθουμε στην γνωστή και παλαιότερη μας κανονικότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Επίσης, Θέμης Παυλόπουλος, λοιπόν, Δημοτικός Σύμβουλος με τη Στροφή Νέας Μύρνης, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Στροφή Νέας Μύρνης. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.